Έρχεται λοιπόν η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης, όχι βέβαια στην ένταση που τη ζήσανε οι κάτοικοι της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και σε εμάς. Δηλαδή θα φτάσουμε περίπου τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου Τετάρτη και Πέμπτη. Θα είναι δύο αρκετά θερμές ημέρες. Θεωρείται καύσωνας αυτό? Δεν θεωρείται καύσωνας. Και αυτό γιατί δεν έχει τη διάρκεια, ας πούμε, δηλαδή δεν ξεπερνάμε τις τρεις ημέρες για να πούμε ότι θα έχουμε μεγάλη διάρκεια σε ό,τι αφορά αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Και κατά ένα ακόμα λόγο ότι έχουμε σχετικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασιακές τιμές. Δηλαδή το βράδυ και το πρωί ο υδράκτος κατεβαίνει αρκετά. Οπότε πολλαβαίνει. Το βράδυ φυσούσε, έτσι, δεν ήταν πολύ ζεστό. Πολλαβαίνει ο οργανισμός, δηλαδή, να ταυτιστεί με τις συνθήκες, ας πούμε, τις μεσημβρινές που έχουμε, τις υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε λίγο να δούμε τώρα για σήμερα πώς έχει εξέλιξη. Κοιτάξτε να δείτε αυτό που είπες, Αλεξία. Πράγματι, έχει ακόμα αρκετό αέρα στα ανατολικά τμήματα. Δηλαδή, το Μελτέμι διατηρείται. 6-7 τοπικά και 8 μποφόρ. Εκεί προς Κυκλάδες θέλει έτσι μια προσοχή και για τα μικρά σκάφη αλλά και για το θέμα των πυρκαγιών. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε κάποιο έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, μιας και όλη η χώρα γενικά καλύπτεται από ηλιοφάνεια. Λίγες τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας δεν θα έχουν τη δύναμη να δώσουν κάτι παραπάνω. Αυτά συμβαίνουν τώρα. Η θερμοκρασία είναι τώρα που μιλάμε. Ακριβώς. Είναι για σήμερα. Μέχρι 32 βαθμοί Κελσίου βλέπετε η Βόρεια Ελλάδα, 32-34 τοπικά και 35 τα δυτικά τμήματα. Δηλαδή, γενικά, καλός καιρός και καλές θερμοκρασιακές συνθήκες. Πάμε τώρα να δούμε για την περιοχή της Αττικής πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Βλέπετε χαρακτηριστικά πολύ καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια. Λίγες συννεφιές έχουμε τώρα νωρίς το πρωί στα ανατολικά, χωρίς κάτι το αξιόλογο. Προσοχή λίγο, βέβαια, στο βορειοανατολικό ρεύμα. Προς το Κάβο Ντόρ πλησιάζει και τα 7 μποφόρα. Άρα, λοιπόν, και εδώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Θερμοκρασία θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. Μεταβλητών διευθύνσεων είναι μέσα στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και ο υδράγυρος αργά το μεσημέρι μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Τώρα, να δούμε λίγο την εξέλιξη. Γι' αυτό λοιπόν το κύμα ζέστης που θα έρθει, ας πούμε, τις επόμενες ημέρες, άμα μπορούμε να δούμε την επόμενη μας κάρτα, όπου βλέπετε ποιο είναι το αίτιο. Στην ουσία υπάρχει ένα σύστημα υψηλών πιέσεων που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπη, Δυτική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το σύστημα. Αυτό είναι ο καύσωνας που είχαμε στην Ευρώπη, έτσι. Είναι άρα μας παίρνει το τελευταίο κύμα του. Είναι ακριβώς, πολύ σωστά τα λες, Βασίλη, το τελευταίο κύμα το οποίο δεν θα μας έρθει από την πλευρά της Αφρικής, αυτό είναι το παράδοξο, μας έρθει από την Κεντρική Ευρώπη. Γιατί έχει καλύψει. Αν έρχεται καύσωνας από την Κεντρική Ευρώπη, πραγματικά. Και όχι από την Αφρική, λες. Ακριβώς. Γιατί ταξίδευσαν αυτές οι πολύ θερμές αέρες μάζες από την Αφρική, περάσανε στην Κεντρική Ευρώπη και τώρα πλέον κινούνται νοτιότερα για να καλύψουν τη χώρα μας από εκλογές. Για τις εκλογές έχουμε εικόνα. Για τις εκλογές. Πολύ καλός ο καιρός, καλές θερμοκρασίες γύρω στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή δεν θα έχουμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασιακές τιμές, θα δούμε την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και φαίνονται κάποια έτσι φαινόμενα ασθένειας μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά.